Στο συγκεκριμένο βίντεο θα αναφερθώ επάνω σε ένα θέμα το οποίο μπορώ να πω εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στο όλο το θέμα της καθημερινής μας ζωής, ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία, αλλά όχι μόνο. Και αυτό λοιπόν το θέμα νομίζω ότι θα είναι καλό να το αναλύσουμε και από το focus ενός μεταλλά. Okay? Και από το focus πώς το metal μπορεί να επιδράσει τουλάχιστον θετικά επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και πρόβλημα. Αναφέρομαι στο θέμα του bullying. Βέβαια, ο όρος αυτός είναι μοντερνοποιημένος και εκφράζει κάτι το οποίο συνέβαινε εδώ και αιώνες. Ιδιαίτερα όμως στην σημερινή εποχή, αυτό το λεγόμενο θέμα του bullying αρχίζει και παίρνει ακόμα περισσότερο μια άσχημη τροπή, τη στιγμή που οι περισσότεροι πια που κάνουν bullying σε κάποιους αδύναμους μέσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία, συνήθως το κάνουν αυτό και εξαιτίας αυτό που λέμε της κοινωνικής, παίζει μεγάλο ρόλο το θέμα της κοινωνικής πίεσης. Δηλαδή γίνεται μερικές φορές της μόδας να κοροϊδεύουν ένα συγκεκριμένο παιδί μέσα στα σχολεία. Αναφέρομαι πάνω σε αυτό το κομμάτι, πρώτα απ' όλα και επειδή μου έδωσε μεγάλο έναυσμα, μία τελενοβέλα που είδα τελευταία, η οποία ακούει στο όνομα, ισπανόφωνη τελενοβέλα, ακούει στο όνομα Betty in New York, Betty in New York, και εδώ να πω κάποια πράγματα, αν και εγώ προσωπικά συνήθως είμαι περισσότερο του κινηματογράφου, περισσότερο ας πούμε των κινηματογραφικών έργων και περισσότερο των σειρών, αν μην τι άλλο, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, αν μιλάμε για τελευταίες σειρές στο Netflix, μιλάμε για το Cobra Kai, το οποίο είναι καταπληκτικό, η όλη αυτή η επαναφορά του Karate Kid με ένα πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Παρόλα αυτά, αν πάμε τώρα στο κομμάτι από τηλενοβέλες, συνήθως ήδη από θυμάμαι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο με τραβούσε, αλλά εδώ να πω επίσης ότι και η σύζυγός μου είναι από την Αργεντινή, ισπανόφωνη, μεγάλωσε με τηλενοβέλες και η ίδια δεν είναι τόσο βέβαια κολλημένη σε αυτές. Παρόλα αυτά, ήδη την εποχή του 1999 είχαμε δει την παλιότερη μορφή, αυτό που λέγεται Betty in New York, που λεγόταν Betty Λαφέα, η άσχημη Betty, που είχε βγει τότε με ηθοποιούς από την Κολομβία. Και μάλιστα θυμάμαι ότι και τότε μου άρεσε όλη αυτή η σειρά. Παρόλα αυτά μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη επαναφορά, η σημερινή που βγήκε το 2019, ήταν καταπληκτική και θα αναφερθώ και τους λόγους γιατί. Πρώτα απ' όλα, να πω και το κομμάτι εδώ πέρα ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη τηλενοβέλα είχε παιχτεί πάρα πολλές φορές και σε διάφορες χώρες με διαφορετικούς παίχτες. Είχε παιχτεί και στην Ελλάδα μάλιστα, υπό τον τίτλο «Μαρία η Άσχημη», αν δεν κάνω λάθος. Και γιατί κέρδισε τόσο πολύ κόσμο και συνεχίζει και κερδίζει πάρα πολύ κόσμο? Επειδή ακριβώς η συγκεκριμένη τηλενοβέλα βάζει το θέμα του bullying στο νούμερο ένα ζήτημα της σημερινής κοινωνίας, μέσα από τα μάτια κάποιου που τρώει το bullying. Okay? Και τώρα μπαίνω στο κομμάτι της συγκεκριμένης μοντέρνης επαναφοράς αυτής της νοβέλας, στην οποία πάνω κάτω, όποιος δεν την ξέρει την ιστορία, πρόκειται για μια κοπέλα η οποία είναι από φτωχική οικογένεια στην Αμερική. Όλη η υπόθεση αυτή τη φορά παίζεται στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, αλλά μέσα στον λεγόμενο μεξικάνικο κύκλο, δηλαδή στους Μεξικάνους της Νέας Υόρκης. Και μιλάμε για Μεξικάνους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, των Λατίνους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, αν μην τι άλλο, εδώ πέρα να υπενθυμίσουμε και τους Μπρουχερία. Βέβαια, το αμερικανικό βασικά συγκρότημα που αποτελείται και από μέλη που κατάγονται από το Μεξικό, αλλά όχι και μόνο, και ο Μπέικερ, ο Βρετανός, ο drummer, παίζει στους Μπρουχερία. Παίζουν ένα είδος death με grind metal, ισπανόφωνο. Αλλά και έχουν βγάλει μέχρι τώρα τουλάχιστον 4 δίσκους, 4 studio albums. Αλλά πάμε τώρα πίσω στο θέμα της Betty in New York, γιατί με κέρδισε πάρα πολύ συγκεκριμένη επαναφορά της συγκεκριμένης αυτής νοβέλας.
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την ιστορία μιας κοπέλας, όπως είπα, αυτοχική οικογένεια, μεξικάνικη οικογένεια στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι, θεωρείται στα μάτια του κόσμου ως άσχημη, okay. Τρώει του κόσμου το bullying από τη μικρή της παιδική της ηλικία, μετέπειτα στο σχολείο, μετέπειτα στα εφηβικά της χρόνια, φτάνει και μάλιστα σε σημείο να φάει και βιασμό εξαιτίας όλου αυτού του θέματος. Και παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Καταφέρει λοιπόν με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί να μπει μέσα σε μια εταιρεία μόδας, σε έναν οίκο μόδας, όπου εκεί πέρα σιγά σιγά τα φέρουν συγκυρίες έτσι, ώστε γίνεται η προσωπική γραμματέας του νέου διευθυντή του οίκου μόδας, ο οποίος είναι ένας νεαρός, επίσης σελέμπ, πλούσιος, πανέμορφος και Don Juan. Δηλαδή τρέχει με όλα τα μοντέλα, αραβωνιασμένος μεν, με μια κοπέλα την οποία είχε μεγαλώσει, αλλά, πώς το λένε, αυτός κοιτάει όλη την ώρα τα μοντέλα και αυτή γίνεται η προσωπική του βοηθός, η οποία μάλιστα εξαιτίας της εξυπνάδας της, τον Sony, επειδή ο τύπος, παρόλο που είναι και με τον Ζουάν, παρόλα αυτά είναι επίσης πολύ επιπόλαιος και η επιχείρηση πάει κατά διαόλου. Αλλά εκεί έρχεται λοιπόν αυτός ο ηθοποιός, αυτός που παίζει το συγκεκριμένο νεαρό σελέμπ διευθυντή, λέγεται καλά Αρμάντο Μεντόζα, αλλά αυτός που τον παίζει βασικά είναι μάλιστα εβραιο-μεξικάνος ηθοποιός με το όνομα Έρικ Ελίας Ραμπίνοβιτς. Okay. Και έχετε τώρα η Μπέτι, την οποία την παίζει η Έλιφερ Τόρες, ηθοποιός, η οποία τελικά τον σώνει. Αυτή βέβαια η ηθοποιός, τελικά η Μπέτι πέφτει, αρχίζει και ερωτεύεται τον διευθυντή της, βέβαια δεν φοβάται να το πει, ντρέπεται να το πει. Φαίνεται έτσι όλη η υπόθεση που τελικά χρειάζεται, τις ρίχνουν πάνω να σώσει την εταιρεία, τις ρίχνουν πάνω την ευθύνη να αναλάβει η ίδια με έναν έμεσο τρόπο την εταιρεία. Okay, και τελικά φτάνει η κατάσταση ως ένα σημείο που επειδή ο άλλος Don Juan, αδερφικός φίλος του διευθυντή, του βάζει στο μυαλό ότι μπορεί η Μπέτι να του φάει την επιχείρηση, τον βάζει να του πούνε να της πουλήσει έρωτα. Αυτός της πουλάει έρωτα, αυτή πέφτει στην παγίδα. Εν τω μεταξύ όμως ο διευθυντής, ο οποίος έχει καλή ψυχή εξ αρχής και δεν την κορόιδευε, ενώ άλλοι την κορόιδευαν ως άσχημη, παρόλα αυτά, ο ίδιος ενώ εξ αρχής τη σεβόταν και τα λοιπά, δεν του αρέσει που παίζει αυτό το παιχνίδι μαζί της, αλλά στη συνέχεια την ερωτεύεται πραγματικά για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι η ίδια, ακόμα και αν η ίδια φαίνεται άσχημη στα μάτια του κόσμου. Όταν μετά λοιπόν αυτή ανακαλύπτει το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της, φεύγει, τα φέρνουν έτσι οι συνθήκες που ως ένα σημείο και η ίδια μετέπειτα αλλάζει τον εαυτό της, αποκτά αυτό που λέμε self-esteem, αλλάζει τον εαυτό της και δεν θα μπορώ να πω ότι γίνεται ακριβώς πιο όμορφη, αλλά αλλάζει το όλο στυλ. Okay. Και γυρίζει πίσω στην επιχείρηση ως πια ως διευθύντρια ίδια της επιχείρησης και τελικά η όλη ιστορία καταλήγει στο happy end που είναι φυσικά ο γάμος μεταξύ της Μπέτι και του Αρμάντο. Το θέμα λοιπόν όμως είναι το εξής. Πήρανε την παλιά σειρά, την φέρανε στη σημερινή εποχή. Πρώτα απ' όλα οι ηθοποιοί Μεξικάνοι είναι καταπληκτικοί, ίσως ακόμα πιο καταπληκτικοί και από τους Κολομβιανούς που προηγήθηκαν στο παίξιμο. Αν μη τι άλλο, υπάρχει και ο ρόλος της Ξανθιάς, η οποία είναι βέβαια όμορφη, αλλά είναι κουτοπώνηρη και τα λοιπά, της λεγόμενης Πατρίσια, η οποία είναι καταπληκτική στο ρόλο της. Αλλά, εδώ πέρα μπαίνουμε στο κομμάτι, γιατί η συγκεκριμένη σειρά είναι πολύ πιο ουσιώδης από ό,τι προηγήθηκε. Πρώτα απ' όλα, φροντίζουν να πάρουν την κοπέλα, η οποία να μην είναι, ας πούμε, η ηθοποιός, η οποία την κάνουν πανάσχημη πιο πριν και μετά περνάει την τεράστια αλλαγή και γίνεται πανέμορφη. Όχι. Φροντίζουν να πάρουν μια ηθοποιό, η οποία είναι μιας, θα λέγαμε, μεσιάς ομορφιάς στα μάτια του κόσμου. Okay? Την οποία ίσως την κάνουν λίγο πιο extreme, προς το παλιό άσχημο στυλ, και όταν την αλλάζουν, η αλλαγή δεν είναι τόσο τεράστια. Okay?
Αλλά εδώ θα πω το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι γενικότερα και όσον αφορά και το bullying και όσον αφορά την ομορφιά και, το τι θεωρείται όμορφο και τι θεωρείται άσχημο στα μάτια του κόσμου. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε και να πούμε. Ομορφιά, τι είναι όμορφο και τι είναι άσχημο, είναι κάτι εντελώς το υποκειμενικό. Έτσι θα έπρεπε κανονικά να το βλέπουμε όλοι μας. Δυστυχώς όμως, εγώ δεν μπαίνω στο κομμάτι ότι ο καθένας έχει το δικό του γούστο στο θέμα της ομορφιάς. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του γούστο και αυτό είναι κάτι το σεβαστό. Όμως, το ότι μας βάζουν οι κοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήδη από πριν να έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι όμορφο, κάτι το συγκεκριμένο. Και αν κάτι δεν είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το καλούπι, θεωρείται και καλά άσχημο ή θεωρείται κάτι το οποίο μπορούμε να το κοροϊδέψουμε. Αυτό είναι κάτι εντελώς το ανήθικο. Εντελώς κάτι το οποίο είναι σάπιο μέσα στην κοινωνία μας. Όταν εμείς και φταίει σε αυτό σε ένα σημείο και η αντρική κοινωνία, η οποία βάζει ως ένα σημείο κάποιους πήχης στις γυναίκες, ότι οι γυναίκες πρέπει να μοιάζουν έτσι, για να είναι όμορφες και ούτω καθεξής. Τώρα, μπαίνουμε λοιπόν στο κομμάτι ότι η ομορφιά είναι πραγματικά κάτι το υποκειμενικό. Άλλα τα γούστα του ενός, άλλα τα γούστα του άλλου. Και δεν μπορεί κάποιος να έρθει να κοροϊδέψει τον άλλον επειδή έχει το συγκεκριμένο στυλ ή έτσι ή αλλιώς. Ένα αυτό. Δεύτερο. Πολλές φορές επίσης αυτό που θεωρούμε όμορφο αλλάζει όταν δεν έχει μόνο σχέση με το τι φαίνεται απ' έξω, έχει σχέση και με την ψυχοσύνθεση του ίδιου του ανθρώπου. Δηλαδή η ψυχοσύνθεση του ατόμου, η ψυχική του διάθεση, ο χαρακτήρας του, η σοφία του, οτιδήποτε θέλετε πείτε, okay, επίσης επιδράει στην εξωτερική ομορφιά, είτε προς το καλό είτε προς το χειρότερο. Μπορεί να είναι κάποιος ή κάποια η οποία να είναι εξωτερικά πάρα πολύ όμορφος ή όμορφη, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του το στόμα της, να χάνεται όλη του η ομορφιά ή όλη της η ομορφιά. Εξαιτίας το τι, του χαρακτήρα. Και το αντίθετο. Μπορεί κάποιος να μην είναι τόσο όμορφος, είναι ακόμα και άσχημος εξωτερικά, αλλά αν έχει τόσο όμορφο χαρακτήρα και σοφία που τελικά να επηρεάζει τους γύρω του θετικά και να τον βλέπουν σαν πιο όμορφο στα μάτια τους. Γι' αυτό επιπλέον και στο θέμα των, ας πούμε, αυτό που λέγεται των dates. Okay. Κατά δική μου γνώμη, επειδή πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα ότι ο κόσμος κοιτάει μόνο τις φωτογραφίες του άλλου και μόνο μετέπειτα βγαίνει να γνωρίσει τον άλλον, όταν μιλάμε για dates, το καλύτερο από όλο θα ήταν να γνωρίσει ο καθένας τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, να μιλήσει ο ένας με τον άλλον, να καταλάβει ποιος είναι ο άλλος και μετέπειτα να κρίνει αν του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει, ακόμα και σαν πρώτη φάση. Οκ. Okay. Τώρα. Και μέσα από όλη αυτή τη σειρά πέφτει πάρα πολύ το focus επάνω στο bullying. Okay. Είναι τόσο πολύ άσχημο το να βάζουμε στο περιθώριο ανθρώπους μόνο και μόνο για να φαρούμε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Okay. Και πάνω σε ποια κριτήρια? Στα κριτήρια επειδή ποια είναι η εξωτερική ομορφιά του καθενός, ή ποιο ντύσιμο έχει ο καθένας, ή ποια καταγωγή έχει ο καθένας, ή ποιο χρώμα δέρματος έχει ο καθένας, ή ποιο χρώμα μαλλιών, οτιδήποτε, θέλω οποιοδήποτε μπορεί να βρει οτιδήποτε για να κοροϊδέψει, ή ποιο ύψος κτλ, ή ποιο πόσα κιλά έχει ο ένας ή ο άλλος, μπορεί ο καθένας να βρει οποιοδήποτε τρόπο να κοροϊδέψει τον οποιοδήποτε. Και ένα μεγάλο βέβαια κομμάτι που πέφτει στο όλο θέμα του bullying είναι και αυτός που τρώει το bullying, ο οποίος τελικά αρχίζει και χάνει τον αυτοσεβασμό προς το άτομο του. Στη στιγμή που κάποιος κάνει τον αυτοσεβασμό του, εκείνη τη στιγμή και αρχίζει και αποδέχεται τους χαρακτηρισμούς που τον κοροϊδεύουν, ακόμα και αν τον ενοχλούν, έχει χάσει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι έχει self-esteem, έχει αυτοσεβασμό, σέβεται τον εαυτό του και αγαπάει τον εαυτό του για αυτό που είναι, όπως και αν είναι, θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι να τον βλέπουν με θετικό μάτι. Όταν ο ίδιος αρχίζει και τρώει το bullying, και πέφτει θύμα και του ίδιου του εαυτού και του bullying βέβαια που τρώει από τους άλλους, εκεί θα πέσει στα μάτια των άλλων ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό πολλές φορές και οι άνθρωποι που τρώνε το bullying δυστυχώς δεν είναι η λύση το να κλαίγονται, δεν είναι η λύση το να ψάχνουν, ακόμα και καταλαβαίνω πολύ τον πόνο τους, δεν είναι η λύση το να ψάχνουν να βρουν κάποιο αντίβαρο για να τους στηρίξει,
Ακόμα περισσότερο η λύση είναι να ψάξουν να σεβαστούν τους εαυτούς τους, τα καλά στοιχεία που έχουν στον εαυτό τους και να ανταπεξέλθουν μπροστά στους άλλους, ακόμα και αν είναι έτσι. Δηλαδή να τους δεχτούν για αυτό που είναι. Κάποιοι θα σου πούνε στη σειρά, παρόλα αυτά, η Μπέτι αλλάζει τελικά. Okay? Επομένως, χάνεται λίγο η ουσία. Παρόλα αυτά, στην παλιότερη σειρά αλλάζει πιο extreme, γίνεται πιο όμορφη. Στη συγκεκριμένη σειρά, το καλό είναι ότι, όπως είπα, η αλλαγή της είναι πιο μικρή, πιο ανεπαίσθητη, και αυτό είναι σε ένα σημείο καλό. Και επιπλέον, στη συγκεκριμένη σειρά, το αφεντικό της την ερωτεύεται για αυτό που είναι ακριβώς ήδη από τα πρώτα βήματα της σχέσης μεταξύ τους. Που και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δείχνει ότι πραγματικά κάποιος μπορεί να πλησιάσει τον άλλον, ακόμα και αν φαίνεται άσχημο στα μάτια του κόσμου. Okay? Και ακόμα και αν ο ίδιος θεωρείται ότι είναι ο όμορφος. Όλα αυτά είναι εντελώς φαινομενικά και υποκειμενικά. Τώρα, πού όμως, πέρα από λοιπόν όλο αυτό του fanboyσμού μου, στο όλο θέμα του concept, και σε όλο το θέμα αυτό που πραγματικά με πονάει, γιατί θυμάμαι και στα σχολικά μου χρόνια και ιδιαίτερα και στα χρόνια του γυμνασίου και λυκείου στην Ελλάδα, θυμάμαι συγκεκριμένα παιδιά που έτρωγαν συνεχόμενα bullying εξαιτίας της εξωτερικής τους, του εξωτερικού τους παρουσιαστικού. Πράγμα που με έβγαζε από τα ρούχα μου. Πραγματικά με έβγαζε από τα ρούχα μου να το βλέπω αυτό. Okay. Να πω επίσης και το κομμάτι ότι ναι, μπορούμε σε αυτά τα άτομα, όταν κάποιος είναι μέσα σε σχολικούς χώρους, βλέπει τους συμμαθητές του να τρώνε bullying, αντί να σωπαίνει, δεν λέω θα σου φυλάξει να πέφτει και αυτός να αρχίσει να κοροϊδεύει, αλλά αντί να σωπαίνει όπως οι περισσότεροι σωπαίνουν όταν βλέπουν αυτό το bullying και αυτή την κοροϊδία, να βγαίνει και αυτός μπροστά να υπερασπίσει αυτά τα άτομα. Με σωστό τρόπο όμως. Με σωστό τρόπο, δίνοντας σε αυτά τα άτομα επίσης που τρώνε το bullying την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους σέβονται για αυτό που είναι. Και μπορεί να είναι φίλοι τους για αυτό που είναι, άσχετα τι λέει ο καθένας από απ' έξω. Τώρα, μπαίνω λοιπόν στο κομμάτι επίσης που όλο αυτό το θέμα κολλάει στο θέμα του μέτρα. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, τα οποία έχω γνωρίσει αρκετούς, που η metal μουσική κατάφερε να τους βγάλει από πάνω τους τη ρετσινιά του bullying. Με την έννοια, άτομα τα οποία θεωρούνταν ότι ήταν outsiders, θεωρούνταν ότι είναι από, πώς ήταν, στην άκρη και στο κοροϊδεμα, και παρόλα αυτά και στην κοροϊδία, και παρόλα αυτά κατάφεραν εξαιτίας της metal μουσικής να αισθανθούν ότι είναι διαφορετικοί με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή ότι, ναι ρε, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Outsiders, τότε να είμαστε outsiders μέχρι τέλους. Εξαιτίας αυτής της αντιδραστικότητας που υπάρχει στη metal μουσική. Και θα μου πείτε τώρα, στο metal κόσμο δεν υπάρχουν επίσης σκάρτι χαρακτήρες? Φυσικά και υπάρχουν. Όπως σε κάθε κοινωνία και σε κάθε κοινωνικό σύνολο, έτσι και στη μουσική, και μέσα στη metal κοινωνία, και μέσα στη metal κοινότητα, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι σκάρτης χαρακτήρες, και εκεί υπάρχει bullying, και εκεί υπάρχουν τα υποκειμενικά θέματα της ομορφιάς ή της μη ομορφιάς. Παρόλα αυτά, υπάρχει το μήνυμα, το γενικό, το οποίο περνάει στα περισσότερα metal συγκροτήματα, ότι εμείς σε δεχόμαστε για αυτό που είσαι. Είσαι metal οπαδός, δεν υπάρχει διαφορά. Κανονικά, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει από πολλά metal συγκροτήματα. Είσαι metal οπαδός, είσαι metalhead. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι αυτός που είσαι. Είσαι αυτή που είσαι. Okay? Και δεν παίζει ρόλο τώρα ποιος είσαι ή ποια είσαι. Πώς μοιάζεις κτλ. Κτλ. Okay? Αυτό που λέμε metal brother ή metal sister κτλ. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Και αυτό, αν καλλιεργηθεί με την καλή έννοια, ακόμα περισσότερο, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα άτομα που τρώνε το bullying. Θα μου πείτε, εγώ θα έλεγα σε άτομα που τρώνε το bullying να ακούσουν metal, να μπουν μέσα στο χώρο του metal. Τώρα θα τους αρέσει, δεν τους αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του γούστα. Αλλά μπορεί μέσα στο χώρο του metal να βρουν μία διέξοδο. Αυτό το πιστεύω και το έχω δει να γίνεται όχι μία, αλλά αρκετές φορές στα σχολικά χρόνια τα δικά μου. Και μπορώ να πω ότι προσωπικά, βέβαια, εγώ το metal το γνώρισα προς το τέλος της σχολικής εποχής, δηλαδή
Δευτέρα με Τρίτη Λυκείου, εκεί γύρω. Παρ' όλα αυτά το είδα αυτό σε άλλα άτομα που είχαν φάει το bullying ήδη από πιο πριν, ιδιαίτερα από η εποχή γυμνασίου. Πώς όταν γίνανε μεταλλάδες, και βέβαια αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο από απ' έξω, σαν κάποιος ο οποίος δεν ακούγα μεταλλ εκείνη την εποχή, πώς αυτά τα άτομα τελικά βοηθήθηκαν ακόμα περισσότερο στο να αντιμετωπίσουν τους άλλους και να έχουν ένα περισσότερο self-esteem για τους ίδιους τους εαυτούς. Αυτά όσον αφορά γενικά και την σειρά αυτή, την τελενοβέλα, το Betty in New York, η Betty στη Νέα Υόρκη, και αν το συνδυάζω ιδιαίτερα και με το θέμα του bullying και με το θέμα του metal από την άλλη πλευρά. Ένα τελευταίο θέμα, απλά η σειρά βέβαια δεν έχει καμιά metal αναφορά, εκτός από μία, η οποία βέβαια τους βγήκε λίγο άσχετη, αλλά είχε την πλάκα της. Υπάρχει στιγμή που η Μπέτι τραγουδάει προς τον Αρμάντο όταν αρχίζουν να έχουν αυτό το φλερτ, αυτή τη σχέση μεταξύ τους. Το τραγουδάει ένα τραγούδι σε ένα μπαρ και τα λοιπά, και ξαφνικά κάνει έτσι. Βέβαια θα μου πείτε, έχει καταντήσει σήμερα γενικό φαινόμενο για οποιοδήποτε είδους μουσικής, ξαφνικά κάποιοι να το παίξουν περισσότερο cool και τα λοιπά, να κάνουν τα Devil's Horns, βέβαια καμία σχέση με τον διάβολο, αυτό είναι αυτό ένα άλλο θέμα, από το Ronnie James 2. Okay. Να κολλάνε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές χειρονομίες του metal. Παρ' όλα αυτά, αρκετά συμπαθητικό. Θα προτιμούσα βέβαια και την Betty, το ρόλο της Betty, να είναι ξαφνικά, παρόλο που είναι ο nerd χαρακτήρας και τα λοιπά, να βγάζει τίποτα ξαφνικά, τίποτα metal, μέσα σε όλη αυτή τη σειρά θα έχει μεγάλη πλάκα. Και θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο βέβαια είναι, πώς το λένε, στο δικό μου μυαλό. Ένας χαρακτήρας που πάντα μου έρχεται στο μυαλό επίσης όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, ένας από τους πιο cool χαρακτήρες στη metal κοινότητα και ιδιαίτερα μέσα στους metal μουσικούς, φυσιογνωμία από μόνη κιλό, φυσιογνωμία 100% αυθεντική, που νομίζω ότι μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα και να δώσει πάρα πολύ δύναμη σε άτομα που τρώνε bullying, είναι, αμήν τι άλλο, σημερινός χαρακτήρας, δεν μιλάω για τον Λέμι, βέβαια, αιώνια του η μνήμη, από τους Motorhead, εννοώ επίσης και τον Φερνής. Ναι, τον Φερνής Νάγκελ, από τους Dark Throne, από τους Isengard ή από τους Storm, ναι, ο οποίος είναι ιδιαίτερη μορφάρα. Okay. Θα έχει σε ένα σουρεαλιστικό ίσως κόσμο, θα έχει μεγάλη πλάκα να δούμε μια σειρά όπου να παίζουν οι ρόλοι αυτοί, ας πούμε, της Βέτη από τη Νέα Υόρκη μαζί με τον Φερνής. Θα είχε μεγάλη πλάκα. Okay. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.